Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια περίεργη εξαφάνιση. Την εξαφάνιση ενός νεαρού γερμανικής καταγωγής από ένα αεροδρόμιο στη Βουλγαρία. Και είμαι σίγουρη ότι όσοι ασχολείστε έστω και λίγο με αυτά τα θέματα, κάποια στιγμή έχετε πέσει πάνω στο ανατριχιαστικό βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο νεαρός για τελευταία φορά. Οι πιο ψαγμένοι ξέρετε ήδη και για ποιον μιλάω. Πρόκειται για την εξαφάνιση του 28χρονου Lars Mittank. Αν και υπάρχουν εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες σχετικά βίντεο και άρθρα στο διαδίκτυο, μιας και θεωρείται μία από τις πιο γνωστές υποθέσεις εξαφάνισης, η αλήθεια είναι ότι στα περισσότερα από αυτά οι πληροφορίες είναι συγκεχημένες. Και δυστυχώς για εμένα οι πιο έγκυρες πηγές από τις οποίες μπορεί κάποιος να πάρει πληροφορίες είναι στα γερμανικά, και εγώ δεν γνωρίζω γερμανικά. Όμως επειδή ακολουθώ το θέμα εδώ και καιρό και έχω αφιερώσει πολλές ώρες έρευνας, νομίζω ότι αυτά που θα ακούσετε σήμερα είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο τι ακριβώς συνέβη εκείνη την ημέρα με βάση τις πληροφορίες που έχουμε. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι και εγώ δεν μπορεί να κάνω λάθος σε κάτι. Στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε σχετικά link αν θέλετε να μάθετε περισσότερα ή να ψάξετε και εσείς την υπόθεση. Ο Lars Mittank γεννήθηκε στις 9 ή στις 19 Φεβρουαρίου σύμφωνα με άλλες πηγές του 1986 σε μια μικρή πόλη της Γερμανίας, το Μάρνε. Ήταν ένα κοινωνικό παιδί που αγαπούσε τον αθλητισμό και ήταν πολύ καλός μαθητής. Σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός και το 2007 ξεκίνησε να εργάζεται σε μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βρισκόταν 100 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του, οπότε αναγκάστηκε να μετακομίσει κοντά στο εργοστάσιο. Όμως το 2012 ο πατέρας του έπαθε εγκεφαλικό, με αποτέλεσμα να μείνει στο κρεβάτι. Καθώς ήταν μοναχοπέδι, ταξίδευε συχνά στο σπίτι του για να βοηθήσει τη μητέρα του στη φροντίδα του πατέρα του. Αγαπούσε τους γονείς του και οι σχέσεις τους ήταν πολύ καλές. Το 2014 οι φίλοι του πρότειναν στον Lars να πάνε ένα ταξίδι όλοι μαζί, όμως αυτός ήταν διστακτικός. Δεν ήθελε να αφήσει τους γονείς του μόνους τους, αλλά μετά από την προτροπή της μητέρας του συμφώνησε. Κατέληξαν στην περιοχή Χρυσή Άμμη, όπως είναι η ακριβής μετάφραση, στη Βάρνα της Βουλγαρίας. Έκλεισαν ξενοδοχείο το οποίο ήταν υπερπολυτελές, με πισίνες, γυμναστήριο και υπηρεσία all inclusive. Όμως αυτό που τους έκανε να επιλέξουν το συγκεκριμένο ήταν το γεγονός ότι το προτιμούσαν άτομα νεαρής ηλικίας και το ότι γινόντουσαν συχνά beach party ή pool party με άφθονο αλκοόλ. Οι διακοπές τους προμηνύονταν συναρπαστικές. Ταξίδεψαν με αεροπλάνο και έφτασαν στο ξενοδοχείο στις 30 Ιουνίου του 2014 και θα έμεναν για 7 βράδια. Οι μέρες περνούσαν και όλοι ήταν πολύ ευχαριστημένοι και από το μέρος και από το ξενοδοχείο. Αργότερα οι φίλοι του είπαν ότι παρατήρησαν ότι ο Lars κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί δεν έτρωγε σχεδόν καθόλου. Του το είχαν επισημάνει, αλλά αυτός είπε ότι απλά δεν πεινούσε. Συχνά επισκέπτονταν και τα μπαρ της περιοχής περισσότερο για να παρακολουθούν τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου που εκείνη τη χρονιά διεξαγόταν στη Βραζιλία. Το βράδυ του Σαββάτου 5 Ιουλίου, δύο μέρες πριν την αναχώρησή τους, επισκέφτηκαν ένα μπαρ για να παρακολουθήσουν τον αγώνα Ολλανδία-Κώστα Ρίκα. Ο Lars φορούσε τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδας της Werder Bremen. Κάποιοι άλλοι θαμώνες του μπαρ, γερμανικής καταγωγής και αυτοί, και οπαδοί της Bayern, σχολίασαν κάτι για τη φανέλα του και ξεκίνησε καυγάς. Ο Lars, παρά το γεγονός ότι είχε καταναλώσει αρκετό αλκοόλ, κατάφερε να συγκρατηθεί πριν τα πράγματα πάρουν άσχημη τροπή. Λογομάχησαν, αλλά δεν βιάστηκαν στα χέρια. Μετά τη λήξη του αγώνα, η παρέα έφυγε από τον μπαρ και κατευθύνθηκε προς κάποιο εστιατόριο της περιοχής για φαγητό. Ο Lars και πάλι είπε ότι δεν πεινάει και ότι θα τους περίμενε απ' έξω. Όταν βγήκαν όμως από το εστιατόριο, ο Lars είχε εξαφανιστεί. Οι φίλοι του υπέθεσαν ότι πήγε στο ξενοδοχείο, όμως όταν έφτασαν, συνειδητοποίησαν ότι δεν ήταν ούτε εκεί. Θεώρησαν ότι αυτό δεν ήταν κάτι ανησυχητικό και ότι θα επέστρεφε σύντομα και έπεσαν για ύπνο. Όταν ξύπνησαν το πρωί, τον βρήκαν εκεί, αλλά ήταν σε άσχημη κατάσταση. Τους είπε ότι όσο τους περίμενε έξω από το εστιατόριο, δέχτηκε επίθεση από μια ομάδα ανδρών, βουλγαρικής ή ρώσικης καταγωγής, τους οποίους, όπως είπε, είχαν πληρώσει οι οπαδοί της Bayern, με τους οποίους είχε διαπληκτιστεί νωρίτερα στο μπαρ. Είχε δεχτεί ένα δυνατό χτύπημα στην αριστερή μεριά του κεφαλιού και το αυτί του πονούσε φρικτά. Όμως οι φίλοι του δεν μπορούσαν να δουν άλλα σημάδια πάνω του, δεν είχε μελανιές ή γρατζουνιές. Παρά το ότι δεν τον πίστεψαν και πολύ, γιατί έλειπε πολλές ώρες και η ιστορία του είχε κενά, τον προέτρεψαν να επισκεφτεί έναν γιατρό για το αυτί του. Έτσι, τη Δευτέρα το πρωί, την ημέρα της αναχώρησής τους, οι φίλοι του τον συνόδευσαν στο γιατρό, ένα γενικό παθολόγο, ο οποίος του είπε ότι έχει διάτρηση τυμπάνου.
του είπε ότι μάλλον ήταν λίγο επικίνδυνο να ταξιδέψει με αεροπλάνο στην κατάστασή του, λόγω της πίεσης, και του πρότεινε να επισκεφτεί έναν ορειλά που εξειδικεύεται σε τέτοια θέματα. Πήραν τηλέφωνο για να κλείσουν ραντεβού, αλλά το πιο σύντομο ήταν μετά από την ώρα της αναχώρησής τους. Σε λίγη ώρα πετούσαν για Γερμανία και ο Λάρς έπρεπε να αποφασίσει τι θα κάνει. Οι φίλοι του επέμεναν ότι το καλύτερο ήταν να μην φύγουν και να μείνουν εκεί μέχρι να βρουν μια λύση. Δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση να αφήσουν το φίλο του σε μια ξένη χώρα και ενώ είχε πρόβλημα υγείας. Όμως ο Λάρς ήταν ανένδοτος. Θα έμενε στη Βουλγαρία τουλάχιστον μέχρι να πάρει τη γνώμη του ειδικού και μετά, αν όντως του απαγόρευαν να πετάξει με αεροπλάνο, θα έφευγε με λεωφορείο. Δεν ήθελε να προκαλέσει προβλήματα στους φίλους του, οι οποίοι έπρεπε να επιστρέψουν στις δουλειές τους. Αυτοί συμφώνησαν τελικά να φύγουν με βαριά καρδιά και πήραν ταξί για το αεροδρόμιο. Δυστυχώς, αυτή θα ήταν και η τελευταία φορά που θα έβλεπαν το φίλο τους. Ο Λάρς πήρε ταξί και κατευθύνθηκε προς το νοσοκομείο της περιοχής για να εξεταστεί από τον ειδικό. Ο γιατρός του είπε ότι το αυτί του ήταν σε άσχημη κατάσταση και ότι έπρεπε να χειρουργηθεί άμεσα. Ο Λάρς όμως είπε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να υποβληθεί σε χειρουργείο σε μια ξένη χώρα. Ήθελε να γυρίσει στη Γερμανία. Εδώ οι απόψεις δίστανται. Άλλες πηγές αναφέρουν ότι ο γιατρός του είπε ότι θα μπορούσε να ταξιδέψει με αεροπλάνο, ενώ άλλες αναφέρουν ότι του απαγόρεψε να πετάξει και του πρότεινε να επιστρέψει στη Γερμανία με λεωφορείο. Όπως και να έχει, ο γιατρός του έδωσε μια αντιβίωση, αρκετά βαριά, καθώς η φλεγμονή στο αυτί του ήταν σοβαρή. Μίλησε με τη μητέρα του στο τηλέφωνο και της εξήγησε τι είχε συμβεί. Αυτή ανήσυχη του πρότεινε να πάει στη Βουλγαρία για να τον βοηθήσει, όμως αυτός της είπε ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος ανησυχίας. Συζήτησαν για λίγη ώρα και αφού ο Λάρς είπε ότι ήθελε να φύγει το συντομότερο δυνατό, η μητέρα του έκλεισε αεροπορικό εισιτήριο και εισιτήριο για το λεωφορείο για την επόμενη μέρα. Ο Λάρς επέστρεψε στο ξενοδοχείο, πήρε τα πράγματά του, μπήκε σε ένα ταξί και κατευθύνθηκε προς το κέντρο της πόλης Βάρνα. Εκεί έκανε check-in σε ένα ξενοδοχείο στο οποίο θα έμενε για το βράδυ. Η περιοχή στην οποία βρίσκεται το συγκεκριμένο ξενοδοχείο είναι από τις πιο κακόφημες της πόλης και έχει μεγάλα ποσοστά εγκληματικότητας. Μπορεί ο Λάρς να το γνώριζε αυτό, αλλά να μην τον ένοιαζε και πολύ, καθώς θα έφευγε την επόμενη μέρα, αλλά μπορεί και να μην το γνώριζε. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ώρα Γερμανίας, η μητέρα του Λάρς, Σάντρα, δέχτηκε ένα περίεργο και ανησυχητικό τηλεφώνημα. Ο Λάρς ακουγόταν φοβισμένος και νευρικός. Είπε ότι δεν ένιωθε ασφαλής και είχε την αίσθηση ότι κάποιος τον παρακολουθεί. Ζήτησε από τη μητέρα του να του ακυρώσει όλες τις πιστωτικές κάρτες. Η μητέρα του μάταια προσπαθούσε να τον ηρεμήσει και ζητούσε να μάθει περισσότερα. Όμως ο Λάρς έκλεισε το τηλέφωνο. Η Σάντρα του έκανε δεκάδες κλήσεις, αλλά όλες παρέμειναν αναπάντητες. Κατά τις 2.30 ώρα το βράδυ όμως, 3.30 ώρα Βουλγαρίας, το τηλέφωνό της ξαναχτύπησε. Ο Λάρς τώρα ακουγόταν ακόμα πιο τρομαγμένος. Μιλούσε ψιθυριστά και είπε ότι έφυγε από το ξενοδοχείο και ότι τον ακολουθούσαν 4 άνδρες, οι οποίοι ήθελαν να τον σκοτώσουν. Τώρα βρισκόταν κρυμμένος πίσω από ένα θάμνο σε ένα λόφο κοντά στην πόλη. Μιλήσανε λίγο ακόμα, όμως αυτά που της έλεγε δεν έβγαζαν νόημα. Της είπε ότι αυτοί που τον έψαχναν ήθελαν να του πάρουν την αντιβίωση. Και μετά ο Λάρς έκλεισε το τηλέφωνο. Η Σάντρα αυτή τη φορά δεν προσπάθησε καν να τον καλέσει, γιατί αν όντως κρυβόταν όπως της είπε, μπορεί να τον πρόδιδε. Από το μυαλό της πέρασαν διάφορες σκέψεις. Θα μπορούσε να ειδοποιήσει τις αρχές της Βουλγαρίας, όμως δεν γνώριζε ακριβώς πού βρισκόταν ο Λάρς. Θα μπορούσε να πάρει την πρώτη πτήση και να πάει και η ίδια εκεί, όμως μπορεί όταν θα έφτανε να ήταν ήδη αργά. Μήπως όλα αυτά που της περιέγραφε ο γιος της ήταν απλά αποκοιμήματα της φαντασίας του. Ίσως είχε κάνει χρήση ναρκωτικών και είχε παρεστήσεις. Ενώ προσπαθούσε να εκτιμήσει την κατάσταση, έλαβε ένα μήνυμα από τον Λάρς. Το μήνυμα έλεγε: «Τι ακριβώς είναι το Σεφζιλ 500?» Η Σάντρα έψαξε στο διαδίκτυο και συνειδητοποίησε ότι ο γιος της ήθελε πληροφορίες για μια αντιβίωση, η οποία μάλλον ήταν αυτή που του είχε δώσει ο γιατρός τον οποίο είχε επισκεφτεί νωρίτερα. Όμως δεν βρήκε κάτι περίεργο όσον αφορά το συγκεκριμένο φάρμακο. Έστειλε τις πληροφορίες που βρήκε στον Λάρς με μήνυμα, αλλά δεν πήρε απάντηση. Όλα όσα περιέγραψε ο Λάρς συμφωνούν χρονικά με όσα δήλωσαν οι μάρτυρες. Οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου που είχε επισκεφτεί είπαν ότι όντως ο Λάρς έφυγε από εκεί, παίρνοντας μαζί του και τις αποσκευές του λίγο μετά τα μεσάνυχτα.
και ώρες αργότερα, στις 5 τα ξημερώματα, τον πήρε ένα ταξί για να τον μεταφέρει στο αεροδρόμιο. Ο οδηγός του ταξί, αλλά και ο συνεπιβάτης, αργότερα δήλωσαν ότι ο Λάρς έδειχνε φοβισμένος και αγχωμένος και ότι οι κόρες των ματιών του είχαν διασταλεί τόσο που ήταν εμφανές, παρά το ότι δεν είχε ξημερώσει εντελώς. Έφτασε στο αεροδρόμιο στις 6 τα ξημερώματα. Το τηλέφωνο της Σάντρα ξαναχτύπησε και αυτή τη φορά ο Λάρς ακουγόταν ήρεμος. Της είπε ότι βρίσκεται ήδη στο αεροδρόμιο. Αυτή του ζητούσε επανειλημμένα να της πει τι ακριβώς είχε συμβεί το προηγούμενο βράδυ, αλλά αυτός αρνιόταν. Την καθησύχασε και της είπε ότι θα της τα εξηγήσει όλα όταν θα έφτανε στο σπίτι. Τη ζήτησε επίσης να του στείλει κάποια χρήματα μέσω Western Union, μιας και οι κάρτες του είχαν ακυρωθεί το προηγούμενο βράδυ από την ίδια. Η μητέρα του συμφώνησε, αλλά καθώς ο Λάρς παραπονιόταν ακόμα ότι το αυτί του πονούσε πολύ, του πρότεινε να επισκεφτεί τον γιατρό του αεροδρομίου και αυτό συμφώνησε. Μετά από λίγη ώρα της ξανατηλεφώνησε και ξεκίνησε πάλι να της λέει περίεργα πράγματα. Είπε συγκεκριμένα ότι αυτή δεν ήθελε να ταξιδέψει ούτε με αεροπλάνο ούτε με λεωφορείο. Όταν τον ρώτησε ποιους εννοούσε με το αυτή, ο Λάρς δεν απάντησε. Αμέσως μετά το τηλεφώνημα, οι κάμερες κλειστού κυκλώματος του αεροδρομίου τον δείχνουν να ρωτάει κάτι ένα κύριο και μετά να μπαίνει στις τουαλέτες. Μετά από λίγα λεπτά βγαίνει και από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε από τις χειρονομίες, ρωτάει μια γυναίκα που είναι το ιατρείο του αεροδρομίου. Αυτή του δείχνει και αυτός κατευθύνεται προς εκεί. Παρακολουθήστε το βίντεο. Στις 9:30 το πρωί λοιπόν, ο Λάρς μπαίνει στο ιατρείο. Ο γιατρός που τον εξέτασε αργότερα είπε ότι ο νεαρός ήταν πολύ ανήσυχος και με το ζόρι στεκόταν ακίνητος για να τον εξετάσει. Αυτή τη φορά ο συγκεκριμένος γιατρός τον συμβούλεψε να μην ταξιδέψει, γιατί το αυτί του ήταν σε άσχημη κατάσταση. Του έδωσε κάποια παυσίπονα, αλλά ο Λάρς τα άφησε επιδεικτικά πάνω στο γραφείο του γιατρού λέγοντας ότι δεν θέλει να πάρει χάπια. Τότε η πόρτα του ιατρείου άνοιξε και μπήκε μέσα ένας εργάτης. Εκείνες τις ημέρες το αεροδρόμιο ανακαινιζόταν και δεκάδες εργάτες βρίσκονταν εκεί 24 ώρες το 24ωρο. Μόλις ο Λάρς είδε τον εργάτη, τον έπιασε ιστερία. Άρχισε να ουρλιάζει και να τρέμει. Ο γιατρός μάταια προσπαθούσε να τον ηρεμήσει, εξηγώντας του ότι αυτός ο άντρας είναι απλά ένας εργάτης και ότι δεν υπάρχει λόγος να φοβάται. Ο Λάρς τότε είπε: «Δεν θέλω να πεθάνω εδώ». Σηκώθηκε και έφυγε τρέχοντας από το ιατρείο. Βγήκε από το αεροδρόμιο και συνέχισε να τρέχει μέχρι που έφτασε σε ένα φράχτη. Πήδηξε το φράχτη και χάθηκε μέσα στα χωράφια. Άφησε πίσω του τις αποσκευές του, το πορτοφόλι, την ταυτότητα, το διαβατήριο και το κινητό του. Δεν τον ακολουθούσε κανείς. Κανείς δεν τον είδε ποτέ ξανά. Η μητέρα του προσπαθούσε για πολλές ώρες να επικοινωνήσει μαζί του, αλλά μάταια. Ανήσυχη, ειδοποίησε την πρεσβεία της Γερμανίας στη Βουλγαρία και δήλωσε την εξαφάνιση του γιού της. Η πρεσβεία επικοινώνησε με τις αρχές και ξεκίνησε η έρευνα για τον εντοπισμό του Λάρς. Ερεύνησαν την περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο και με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, αλλά δεν βρήκαν κάτι. Έψαξαν τις αποσκευές του, αλλά ούτε και εκεί βρέθηκε κάτι που θα μπορούσε να τους βοηθήσει. Ο Λάρς δεν είχε κάνει καν ανάληψη το ποσό που του είχε στείλει η μητέρα του μέσω Western Union. Οπότε ήταν μόνος, χωρίς χρήματα, χωρίς τις αποσκευές του ή το κινητό του, σε μια ξένη χώρα. Η Σάντρα ταξίδεψε μέχρι τη Βουλγαρία και μαζί με μια ομάδα εθελοντών έκαναν και οι ίδιοι έρευνα και κόλλησαν αφίσες σε όλη την περιοχή, αλλά πάλι χωρίς αποτέλεσμα. Μετά από λίγες μέρες επέστρεψε στη Γερμανία. Φίλοι και γνωστοί του Λάρς συγκέντρωσαν ένα χρηματικό ποσό και το έδωσαν στη μητέρα του και αυτή προσέλαβε έναν ιδιωτικό detective στη Βουλγαρία. Κάποια στιγμή, στις αρχές Σεπτεμβρίου, δηλαδή 2 μήνες μετά την εξαφάνισή του, 3 διαφορετικοί μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν έναν νεαρό που έμοιαζε πολύ με τον Λάρς να περιφέρεται στην εξοχή.
Αυτό έδωσε ελπίδες στη μητέρα του, η οποία προσέφερε αμοιβή 40.000 ευρώ σε όποιον μπορούσε να δώσει περισσότερες πληροφορίες που θα οδηγούσαν στον εντοπισμό του. Ένα χρόνο μετά, ένας οδηγός φορτηγού στη Βουλγαρία ισχυρίστηκε ότι πήρε τον Λάρις με οτοστόπ κάποια στιγμή και ότι ήταν σίγουρος ότι ήταν όντως αυτός. Όμως δήλωσε ότι δεν θυμόταν ακριβώς που τον είχε αφήσει. Υπήρξαν και περιστατικά με αστέγους που έμοιαζαν στο Λάρις τον Δεκέμβριο του 2015 και τον Φεβρουάριο του 2016 στη Βουλγαρία και τον Δεκέμβριο του 2016 στη Βραζιλία με ένα νεαρό, αλλά τελικά αποδείχτηκε και με εξετάσεις DNA ότι δεν ήταν αυτός. Και τώρα πάμε στις θεωρίες που υπάρχουν σχετικά με την εξαφάνισή του. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ο Λάρς, φοβούμενος για τη ζωή του ή θέλοντας να ξεφύγει από κάτι, ή θελημένα εξαφανίστηκε. Ή ότι για κάποιο λόγο έστησε όλο αυτό το σκηνικό μόνος του. Θα μπορούσε να ζήσει στην εξοχή για αρκετές μέρες, καθώς η περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο είναι κυρίως χωράφια και δέντρα, ενώ υπάρχουν και αρκετές σπηλιές και καλύβες. Θα μπορούσε να τρέφεται με τους καρπούς και τα βράδια δεν θα είχε πρόβλημα, καθώς η θερμοκρασία ήταν ιδανική εκείνη την περίοδο. Οι κάτοικοι των γύρω οικισμών είναι κυρίως ηλικιωμένοι, που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Οπότε δεν θα είχαν δει τις ανακοινώσεις για την εξαφάνισή του. Ακόμα και αν κάποιος τον έβλεπε, δεν θα γνώριζε για ποιον πρόκειται. Γιατί όμως ένας νεαρός να θέλει να εξαφανιστεί? Οι φίλοι του και οι συγγενείς του λένε ότι ήταν πολύ χαρούμενος, ήταν πολύ ικανοποιημένος από τη δουλειά του, είχε σχέση με μια κοπέλα που την αγαπούσε πολύ και γενικά δεν είχε κανέναν λόγο να κάνει κάτι τέτοιο. Πέρα από αυτό, λάτρευε την οικογένειά του και σε καμία περίπτωση δεν θα άφηνε τη μητέρα του μόνη της να φροντίζει τον πατέρα του. Εκτός κι αν εξαφανίστηκε, γιατί φοβόταν για τη ζωή του. Και εδώ περνάμε στη δεύτερη θεωρία, που λέει το εξής. Ο Λάρς, εκείνο το βράδυ που εξαφανίστηκε, ενώ περίμενε έξω από το εστιατόριο, έπεσε πάνω σε εμπόρους ναρκωτικών. Μπορεί να τον ανάγκασαν με τη βία να μεταφέρει ναρκωτικά για λογαριασμό τους. Να προσπαθούσαν να τον πείσουν να δεχτεί ή να τον απείλησαν ή να του έδιναν ακριβείς εντολές και λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο θα το έκανε αυτό. Ίσως γι' αυτό έλειπε τόσες ώρες. Αυτός φυσικά δεν θα ήθελε να βάλει τη ζωή των φίλων του σε κίνδυνο και δεν θα τους έλεγε ακριβώς τι είχε συμβεί. Γι' αυτό και οι φίλοι του δεν πείθονταν από τις εξηγήσεις που τους έδινε για το πού βρισκόταν για τόσες ώρες. Όμως πέρα από τον τραυματισμό στο αυτί, δεν είχε κάποιο άλλο εμφανές σημάδι στο σώμα του. Αν είχε όντως πέσει θύμα εμπόρων ναρκωτικών, το πιο πιθανό είναι να είχε σημάδια κακοποίησης. Και ο τραυματισμός στο αυτί θα μπορούσε να είχε προκληθεί και από ένα απλό πέσιμο. Εξάλλου, δεν βρέθηκε ίχνος ναρκωτικών ουσιών στις αποσκευές του. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που λένε ότι θα μπορούσε να έχει τα ναρκωτικά πάνω του ή να τα είχε καταπιεί, προστατευμένα σε σακουλάκι. Αυτός είναι ένας πολύ συνηθισμένος τρόπος για μετακίνηση ναρκωτικών. Μπορεί να πανικοβλήθηκε στο αεροδρόμιο, να φοβήθηκε για αυτό που επρόκειτο να κάνει και να αγχώθηκε όταν είδε τον εργάτη να μπαίνει στο ιατρείο, φοβούμενος ότι είναι αστυνομικός, και απλά να έφυγε. Αυτή η θεωρία ενισχύεται και από το βίντεο του αεροδρομίου, στο οποίο παρατηρούμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Αν φοβόταν ότι κάποιος τον παρακολουθεί ή τον κυνηγάει ή θέλει να τον σκοτώσει, πρώτον, δεν θα έτρεχε τόσο χαλαρά όσο βλέπουμε στο βίντεο και δεύτερον, θα έκανε κάτι που όλοι θα κάναμε στη θέση του. Θα κοιτούσε πίσω να δει αν κάποιος τον ακολουθεί. Όπως παρατηρούμε όμως, δεν κοιτάει πίσω του ούτε μία στιγμή. Οπότε, έτρεχε απλά γιατί ήθελε να φύγει από το αεροδρόμιο. Ήξερε ότι δεν κινδυνεύει άμεσα. Όμως αν είναι έτσι, γιατί άφησε εκεί όλα του τα πράγματα? Η επόμενη θεωρία θέλει τον Λάρς να είχε κάνει χρήση ναρκωτικών. Αν και οι φίλοι του λένε ότι ποτέ δεν θα έκανε κάτι τέτοιο, μπορεί εκείνο το βράδυ να τον είχαν δελεάσει κάποιοι και να είχε κάνει χρήση. Πολλές φορές, ειδικά όταν πρόκειται για παρεστησιογόνες ουσίες, ο χρήστης εκδηλώνει συμπτώματα πανικού, φόβου, γίνεται ιστερικός και έχει την αίσθηση ότι κάποιος τον κυνηγάει και έχει κενά μνήμης. Ίσως το επόμενο βράδυ που μιλούσε στη μητέρα του στο τηλέφωνο και ισχυριζόταν ότι κάποιοι τον κυνηγούν, πάλι να είχε πάρει ναρκωτικά. Γι' αυτό και ο οδηγός ταξί που τον μετέφερε στο αεροδρόμιο είπε ότι οι κόρες των ματιών του είχαν διασταλεί. Είναι μια παρενέργεια της χρήσης ουσιών. Άλλοι πάλι λένε ότι όλα αυτά ίσως προκλήθηκαν από την αντιβίωση που είχε πάρει. Όμως η ουσία αυτή, όπως και σχεδόν όλες οι αντιβιώσεις, δεν έχει τέτοιου είδους παρενέργειες. Ίσως με κατανάλωση αλκοόλ παράλληλα, αλλά και πάλι όχι σε αυτό το βαθμό. Θα μπορούσε ίσως η λήψη του φαρμάκου να ενεργοποιήσει μια προϋπάρχουσα ψυχική ασθένεια? Οι ειδικοί λένε ότι αυτό είναι σχεδόν αδύνατο. Εξάλλου ο Λάρς
δεν είχε δείξει ποτέ σημάδια ψυχικής ασθένειας και δεν υπάρχει τέτοιο ιστορικό στην οικογένειά του. Μια άλλη αιτία που θα μπορούσε να προκαλέσει διασταλμένες κόρες είναι και ο τραυματισμός. Κάποιες φορές, αν κάποιος χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι, μπορεί να συμβεί αυτό, αν και είναι πολύ σπάνιο. Θα μπορούσε εκείνο το βράδυ απλά να είχε πέσει, να έπαθε διάτρηση τυμπάνου και όλα τα άλλα, οι παρεστήσεις και η ψυχωτική συμπεριφορά, να ήταν απλά αποτέλεσμα του χτυπήματος. Μήπως κάποιος τον βρήκε σε άσχημη κατάσταση όταν έφυγε από το αεροδρόμιο και του επιτέθηκε ή τον απήγαγε? Και τι σήμαινε εκείνο το περίεργο μήνυμα που είχε στείλει στη μητέρα του, ρωτώντας την τι είναι αυτό το φάρμακο που έπαιρνε? Μήπως όντως η αντιβίωση είχε παρενέργειες και αυτός το είχε καταλάβει? Και γιατί έτρωγε ελάχιστα τις ημέρες πριν την εξαφάνιση? Ήταν στρεσαρισμένος ή υπήρχε κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας? Μπορεί κανείς να κάνει άπειρες υποθέσεις για το τι ακριβώς συνέβη στον Λάρς. Η αλήθεια είναι όμως ότι κανείς δεν ξέρει. Η έρευνα για τον εντοπισμό του συνεχίζεται μέχρι και σήμερα και σε αυτήν συμμετέχει και η Ιντερπόλ. Η μητέρα του έχει εμφανιστεί σε δεκάδες τηλεοπτικές εκπομπές και κάποια στιγμή είχε πει: «Ελπίζω ότι κάποιος θα μας βοηθήσει. Όποιος έχει παιδιά με καταλαβαίνει. Θα κάνω τα πάντα για να τον βρω. Ποτέ δεν θα τα παρατήσω». Μέχρι και σήμερα πιστεύει ότι ο Λάρς είναι ζωντανός. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι ο Λάρς όντως βρίσκεται κάπου εκεί έξω και ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί και θα επιστρέψει, αν φυσικά το επιθυμεί και ο ίδιος, στην οικογένειά του και στους φίλους του. Αν γνωρίζετε κάτι ή αν έχετε δει κάποιον που μοιάζει στον Λάρς, στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε πληροφορίες. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.